Συμπάνεις οι καλύτερες, συμπάνεις οι αμορφότερες, συμπάνεις γίνονται πάντα νικήτριες. Ουφ, κορίτσια, ξέρετε τι ανακάλυψα πρόσφατα. Κοιτάξτε, ξέρω, είμαστε πολύ cool, όμορφες, αθλήτριες, συμπάνεις μας ωραίτες. Και βλέπω τον εαυτό μου ως μια γλυκιά, όμορφη κοπέλα. Αλλά οι haters δεν νομίζουν το ίδιο, ξέρετε. Είναι ότι είμαι αλαζόνες, ότι έχω ένα στέμμα πάνω στο κεφάλι μου και ότι μεγάλωσα πολύ νωρίς. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Με προσβάλλουν πάρα πολύ. Ξέρεις, ίδια να σε καταλαβαίνω. Δεν έχω haters, αλλά έχω κάτι γονείς που νομίζουν ότι είμαι ένα μικρό, ήρεμο κοριτσάκι, όλο αυτό. Και είμαι 16 και δεν το καταλαβαίνουν. Όταν πηγαίνω σχολείο, με βάζω να φοράω καπέλο. Και ένα χοντρό κασκόλ, λες και είμαι πεντάχρονο. Παπαπα! Ναι, οι γονείς νομίζουν πάντα ότι είμαστε μωρά. Και μόλις βγαίνω από την πόρτα, πάω και αλλάζω ρούχα, αλλάζω αυτό το καπέλο, αυτό το κασκόλ και πηγαίνω σχολείο με ψηλοτάκουνα. Μ' αναγκάζουν να κρύβομαι. Κορίτσια, τα προβλήματά σας δεν συγκρίνονται με τα δικά μου, αλήθεια σας λέω. Εγώ πιστεύω πως νοιάζομαι τους άλλους, τους αγαπάω, τους κατανοώ. Αλλά το αγόρι μου νομίζει μόνο ότι θέλω δώρα και όλο τέτοια. Εντάξει, μ' αρέσουν τα λουλούδια, αλλά λένε πως είμαι υποκρίτρια και αλαζόνας. Μα τι στο καλό έγινε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί πιστεύουν τέτοια πράγματα. Να, τη μισό λεπτό, είπες ότι το αγόρι σου νομίζει ότι είσαι αλαζόνας. Νομίζω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Διάνα, είναι, σου λέω. Αλλά εγώ δεν είμαι αλαζόνας. Κάτσε, τα προβλήματά σου δεν είναι και τόσο σοβαρά. Το δικό μου πρόβλημα κι αν είναι σοβαρό. Ναι, φυσικά, Μέρη. Τα δικά μας προβλήματα σε σύγκριση με τα δικά σου δεν είναι ένα τίποτα. Ναι, Διάνα, δεν έχεις κάτι γριές στη γειτονιά σου να σε συζητάνε συνέχεια και να σε κουτσομπολεύουνε. Μέρη, και τι λένε αυτές οι γιαγιές για σένα, δηλαδή. Μήπως ότι οι φούστες σου είναι πολύ κοντοί. Ναι, που το ήξερες. Όταν φεύγω από το σπίτι, βλέπω τον εαυτό μου και νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Αλλά αυτές οι γιαγιές διαφωνούν. Όταν περνάω από δίπλα τους, τους ακούω να μου λένε ότι είμαι πάρα πολύ χάλια ντυμένη, ότι φοράω πολύ make-up και έχω κοντή φούστα. Είναι σύνηθες, Μέρη. Άκου, Μέρη, μην τους θυμώνεις. Είναι γριές. Ζουν σε άλλη εποχή, ξέρεις. Γεια σας, κορίτσια. Το γυμναστήριο είναι ελεύθερο να κάνουμε προπόνηση. Γεια σας, αγάρια. Γεια σας, παιδιά. Μισό, παιδιά. Και πού είναι ο Σμάιλ, δηλαδή. Διανά, Σμάιλ, θα μείνει σπίτι σήμερα. Χτύπησε το γονατό του. Πάλι καλά που είσαι, δεν έσπασε τίποτα. Αναρωτιέμαι τι δεν μου έστειλε τίποτα, Σμάιλ. Δεν μου είπε τίποτα. Έλα, Διανά, ηρέμησε. Σίγουρα θα γίνει καλά σύντομα. Έχω σπάσει το πόδι μου πολλές φορές. Λοιπόν, εντάξει, κορίτσια, χωριστείτε με τα αγόρια σας. Πάμε στην καφετέρια ή ελάτε. Βέβαια, κατάλαβα. Λοιπόν, κορίτσια, πηγαίνετε να πείτε κανένα λάτε. Θα κάνουμε προπόνηση. Ρε, εγώ σπάσουμε που δεν μου είπε τίποτα, Σμάιλ. Αγόρια, λέμε. Ρε μικρέ, όντως ο Σμάιλ έχει πρόβλημα με το γόνατό του, έτσι το έπεσε η Διάνα. Όχι, αλήθεια, χτύπησε το γόνατό του. Έλα να κάνουμε προπόνηση. Λοιπόν, άισερο, κορνοφλέικς, μεγάλα αμυγδάλου και λάτε μεγάλα καρύδας. Και τι σημαίνει με το κορίτσι σου, πιο γάλα καρύδας, πιο γάλα αμυγδάλου. Ρε τι μάτα, κορίτσι μου είναι τρέντι, όχι σαν και εσένα το χωριάτι. Ω, πόσα κουλ παραγγελία, Καρίνα, ποιος θα πληρώσει για αυτά, ο Ντίμα ή ο Κεβ. Και ο Κεβ και ο Ντίμα. Τι Κεβ, εσύ πληρώνεις το κορίτσι σου. Ρε Ντίμα, αυτά τα πράγματα είναι πανάκριβα, πρέπει να πληρώσεις και εσύ για την Καρίνα. Λοιπόν, παιδιά, θα είμαι μόνη μου στο σπίτι σήμερα, μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μου. Τζίτζι, θέλεις να είναι όπως την προηγούμενη φορά που ήρθε νωρίς η μαμά σου και μας έδιωξε. Στέλνε, σταμάτα να κλαις, είμαστε δυνατές εμείς. Τότε θα είμαι αδύναμη από εδώ και πέρα. Τους κάνεις να νομίζουν ότι είμαστε αδύναμες. Παιδιά, σας το λέω, αυτή τη φορά η μαμά μου δεν θα έρθει νωρίς, γιατί έχει πάει πολύ μακριά. Ταξίδι έχει πάει. Καλά, πόσο μακριά πήγε. Δύο τετράγωνα από το σπίτι. Λοιπόν, Φρυδάλε, θα πάμε. Τζίλι, αλήθεια, είναι πω πάμε το γουρνάκι λίγο. Φρυδά, το γουρνάκι έχει πάει να δει τη γιαγιά του. Δεν έχει σύνδεση εκεί πέρα, δεν έχει ίντερνετ, τίποτα. Δεν θα μάθει τίποτα. Πάμε. Μου σπάνε τα νεύρα. Όλοι σας σπάνε τα νεύρα, Στέλλα. Αλλά αυτή η χαμένη μου σπάνε τα νεύρα πιο πολύ από όλους. Στέλλα, ηρέμησε και δώσε προσοχή στον εαυτό σου. Όλη προσοχή, παρακαλώ. Και τα γόρια και τα κορίτσια. Ειδικά τα κορίτσια. Μαζεύουμε χρήματα για ένα πολύ ωραίο σκοπό. Άκουσε ποντί και δεν πρόκειται να σας δώσει κανένας χρήματα πλέον. Να αγοράσετε μόνοι σας τα πραγματά σας. Εγώ χαλάω λεφτά μόνο για το κορίτσι μου. Φύγετε από εδώ, μου σπάτε τα νεύρα. Σταμάτε εσύ, όλοι σου σπάνε τα νεύρα. Ναι, όλοι μου σπάνε τα νεύρα. Δεν είναι απλές θέσεις, είναι θερμενόμενες θέσεις για την τουαλέτα. Και έχουν και ροζ φωτάκι για το background. Οι μπάνοι μας έχουν δώσει ήδη χρήματα. Το θέλω αυτό. Τι θέλεις πάλι. Θερμενόμενη θέση τουαλέτας με ροζ φόντο, δώσε τους λεφτά για μένα. Ακούστε, λέω, πρέπει να ηρεμήσεις λίγα και πάμε τουαλέτα. Α, εισλάτε. Πάνε και αφήγετε το τραπέζι μας. Εντάξει, μπάνεις, αλλά πρώτα επιβεβαιώστε ότι μας δώσατε χρήματα. Μα επιβεβαιώσατε χρήματα για θερμενόμενο κάθισμα τουαλέτας. Ναι, δώσαμε. Μας άρεσε πολύ το ροζ background. Χωρίς, ελπίζουμε να φτάσουν σύντομα τα καθίσματα όμως. Αύριο θα τα αγοράσουμε. Χωρίς αμφιβολία. Εγώ θα δώσω.
Ξαδουλεύεσαι σε λεφτά. Δεν που ξέρω γιατί μαζεύω λεφτά. Μαζεύουμε χρήματα εφευρενόμενη κάθεσμα τουαλέτα. Με ροζ φωτισμό από πίσω. Ξαδούλα, δώσε λεφτά. Χρειάζομαι πραγματικά μια εφευρενόμενη καρέκλα. Έλα, πάρε. Λένε λοιπόν. Παιδιά, από αύριο θα δείτε μια ωραία αλλαγή στι τουαλέτε μα. Γεια σα. Στέλλα, έλεος, δεν έχει σταματήσει να κλαις. Έλα, πάμε να κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι δεν μου έστειλε ο Σμάιλ. Καλημέρα. Καλημέρα, δάσκαλε Μάικ. Παιδιά, σας έχω καλά νέα. Δάσκαλε Μάικ, θα ξεκινήσουν οι διακοπές νωρίτερα, μήπως. Μόνο αυτά τα νέα μπορούν να μας χαροποιήσουν τώρα. Όχι, παιδιά, δεν έχει να κάνει με τις διακοπές, αλλά από σήμερα θα είναι μαζί μας ένα καινούριο αγόρι. Δάσκαλε Μάικ, πώς το λένε. Να πάρει και για τη συντάξη μας. Επιτέλους κάτι καινούριο. Δάσκαλε Μάικ, κοιτάξτε, μας ήδη έχει πολλά παιδιά. Τι το θέλουμε το καινούριο. Καλύτερα ένα καινούριο κορίτσι. Δεν το βουλώνετε καλύτερα. Κάποιοι χρειάζονται καινούρια κορίτσια, κάποιοι καινούρια αγόρια. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να καλωσορίσουμε το νέο αγόρι με χαμόγελο και καλοσύνη. Εντάξει, δάσκαλε Μάικ. Ράιαν, καλώς ήρθες στην τάξη μας. Ράιαν, μου αρέσει ήδη το όνομά του. Ακού να σου πω, Νατ, έχεις ήδη τον Άις εσύ. Ακού να σου πω, Λέιλα, δεν είναι το μόνο αγόρι στον κόσμο, ναι. Νατ, τι. Λοιπόν, πού είναι ο Ράιαν. Τουλάχιστον να μου ανεβάσει λίγο τη διάθεση. Γεια σε όλους. Παιδιά, λοιπόν, αυτός είναι ο Ράιαν και θα είναι στο σχολείο μας. Wow. Νατ, κοίτα πόσο cool είναι. Του αρέσει το ρόζο, σου αρέσει και σε εμάς, φαντάσου. Και ταιριάζει και με τις στολές μας. Γεια σου, Ράιαν, είμαι η Νατ. Νατ, να σου θυμίσω ότι τα βλέπω όλα. Παιδιά, θα γνωριστείτε με τον Ράιαν στο διάλειμμα. Ράιαν, διάλεξε μια θέση. Δάσκαλε Μάικ, να καθίσει εδώ. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα κορίτσια με τα ροζ. Τι είπε. Φυσικά, Ράιαν, μπορείς να καθίσεις. Άι, σε ελευθέρωσε τη θέση για αυτόν, είναι καινούριο. Νατ, είσαι τρελή, θα τα πούμε εμείς οι δύο. Νατ, δεν καταλαβαίνω, ήδη του αρέσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω, Διάννα, αλλά είναι πολύ cool. Δεν θα τον πάρετε, εσείς έχετε ήδη αγόρια. Κεβ, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό το αγόρι με τα ροζ. Ούτε εμένα, ας τον κουτσομπολέψουμε στο διάλειμμα, φίλε. Πάτρικ, τι. Πες αυτόν να μην πατήσει ποτέ στο καφέ μου, θα του κάνω λάτε με τσίλι. Άις, να πας μόνος σου να το πεις για το τσίλι σου. Παιδιά, για να μάθουμε τον Ράιαν καλύτερα, ας τον αφήσουμε να πει δύο λόγια για τον εαυτό του. Ναι, θέλουμε πολύ να μάθουμε. Δάσκαλε Μάικ, μπορώ να πάρω εγώ συνέντευξη από το καινούριο αγόρι, είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, Ράιαν, έχεις κοπέλα, μήπως. Γεια σας, παιδιά, είμαι ο Ράιαν και θα είμαι στην τάξη σας. Και εσύ αγόρι, με την πράσινη κουκουλά, να τα βάψεις τα μαλλιά σου, να τα κάνεις ξανθά. Ο ξανθός τύπος θα έρθει αύριο. Ζήσει, βλέπω η φούστα σου όλο και κοντά είναι και πολύ. Κοίτα, μη ζηλεύω. Δεν ζηλεύω, απλώς το είπα. Έχει κανείς ένα μολύβι. Εξαφανώ δεν θα σου δώσει κανένας μολύβι, γιατί όλοι εξαφανίστηκαν για κάποιο λόγο. Σταματήστε να φωνάζετε, πετάλους. Πείτε μου, πότε αρχίζει το διάλειμμα καλύτερα. Σε μισό λεπτό θα χτυπήσει κουδούνι. Αισθάνεται κανείς άσχημα μετά από το γάλα χαρίδας. Αυτή είναι. Τζούλα, κάνα γρήγορα. Εκεί δεν πάμε στη Διάννα. Τα κορίτσια. Ναι, κορίτσια. Μαντεύστε. Έχουμε και νέα χωρίς. Ναι, και τελείς θα το δείτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, Μέρι Κίτι, έχουμε καινούρια αγόρι στην τάξη. Ναι, είναι πολύ cool και του αρέσει το ροζ όπως και οι στολές μας. Διάννα, πώς το λένε. Το όνομά του είναι Ράιαν, είναι τόσο cool και ασυνήθιστος. Αλλά ξέρετε τι, η Λέιλα κάτι νιώθει για αυτόν, αλλά δεν πρόκειται να τον πάρει, σας το λέω. Για να νάτος. Σου αρέσει αυτός. Ναι, καλέ, μ' αρέσει πολύ. Και θα του πάρω και συνέντευξη σύντομα. Αυτός ποιος είναι τώρα? Ξανθούλα, είναι συμμαθητής μας. Είναι πολύ cool, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ cool. Και πού είσαι πια? Είμαι στην καφετέρια, έλα σε περιμένω. Πάρε και τον Τίμα. Καλά, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι καινούργιος μαθητής μας και θα είναι στην τάξη μας. Δεν μ' αρέσει ο καινούργιος μαθητής σου. Ούτε και σε μένα, στα κορίτσια αρέσει πολύ. Γόρι, για να δούμε τι θέλω να μου φτιάξεις. Ένα κακάο με διπλή ζάχαρη. Άκου φίλε με το καπελάκι, μπορώ να σου κάνω κακάο αλλά μόνο με chill. Ορίστε, υπάρχουν normal σερβιτόρια εδώ πέρα. Και να μείνεις μακριά από την Νατ, είναι δικιά μου κοπέλα, εντάξει. Μυρίστηκα αμέσως στην αγένειά σου. Ράιαν, μπορώ να σου πάρω συνέντευξη. Όταν θα έχω ελεύθερο χρόνο. Το 27 θα του πάρω συνέντευξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ακού να σου πω, φίλε, θα τρέξει από πίσω του τώρα! Και η φιλία μας τι έγινε! Ναι, μου άρεσε πολύ, να ξέρεις. Αλλά δεν πρόκειται να σταματήσω να είμαι φίλη σου. Λοιπόν, κορίτσια, ο Ράιν έχει τόσο καλούς τρόπους και έχει τόσο αυτοπεποίθηση.
Ναι, και είναι πολύ φανταχτερός. Είναι ο τύπος μου, είναι ο τύπος μου. Νατ, και ο Άις ήταν κάποτε ο τύπος σου. Ε, και τι, μ' αρέσει πολύ. Να πάρει, θέλω να το γνωρίσω κι εγώ. Μα πού είναι, είναι στην καφετέρια. Κορίτσια, υπομονή. Θα πάθηκα ένα σοκ με τόσο ενδιαφέρον ξαφνικά. Να πάρει, πώς θα φλερτάρω μαζί του. Διάνα, είμαι καλά, πώς είμαι. Να, τι είσαι μια χαρά. Αλλά δεν πρέπει να βιαστείς να το φλερτάρεις. Τι λέτε, του αρέσει καμία ήδη. Εμένα δεν με έχει δει ακόμα. Μερίς, έχεις τον Μαξ. Κορίτσια, δεν ξέρω αν του αρέσει καμία ακόμα, αλλά να ξέρετε πως κάθισε δίπλα μας στις μαζαρέτες Μπάνι. Θέλω να τα δω τόσο πολύ. Ναι, πάμε στην καφετέρια. Κορίτσια, πού μπορώ να πάω να πουτράλω τη μύτη μου? Μπορώ να σου δείξω εγώ. Νατ, κάθισε κάτω. Μπορείς να πουτράρεις τη μύτη σου εδώ, στα ποτητήρια. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, δεν είστε τόσο αγενείς όσο μπαρίστα. Είναι τέλειος. Να, το μπαρίστας μάλλον είναι το αγόρι σου, ε. Εντάξει, θα το μιλήσω αργότερα. Ράιαν, τι κάνεις τον ελευθερό σου χρόνο? Τι σ' αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνεις σε ψώνια? Ή να χορεύεις? Μόδα, ψώνια, ομορφιά, αυτά κάνω. Και εμείς το ίδιο! Μα φυσικά, αφού φοράτε ροζ. Και εσύ, ξανθούλα, αν είδα τόσο λίγο τα μαλλιά σου, είναι σαν άχυρα. Τ' σαν άχυρο! Τι, άχυρο! Ακού, Ράιαν, είσαι πολύ cool. Ναι, θα θέλαμε ένα γκλάμουρ κορίτσι σαν και σένα. Ή αγόρι, τι θα λέξεις να πάμε στην καφετέρια και να μιλήσουμε για θέματα ομορφιάς και μόδας? Εμείς είμαστε οι μαζορέτες Μπάνι, πιο cool του σχολείου. Λοιπόν, κορίτσια, είστε υπέροχες. Πάμε για λάτε. Εννοείται. Σούπερ, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιες φίλες. Και εμείς χαιρόμαστε. Ακού, ακού, να σου πω, Ράιαν, λες μήπως να χρειάζομαι βάψιμο στα μαλλιά? Εγώ τη μάσκαρα πρέπει να φοράω. Ακού, ακού, θέλω ένα καπέλο σαν το δικό σου, Ράιαν. Παιδιά, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το κουδουνάκι. Και εμείς οι μαζορέτες Μπάνι έχουμε καινούρια φιλενάδα εδώ. Γεια σε όλους. Γεια. Yeah.